Πέτρα Όλοβιτς, όπως την έχουμε συνηθίσει, πολύ καλό παιχνίδι και πάλι, 24 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Όμως η ΑΕΛ σήμερα δεν τα κατάφερε σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Πες μας εσύ λίγο πώς έζησες πρώτα απ' όλα το παιχνίδι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι συνηθισμένο για μας. Στα ντέρμπι συνήθως έτσι πάει πάντα, είναι πάντα στον πόντο. Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες κάθε φορά. Εντάξει, σήμερα χάσαμε εμείς, κέρδισε η ανόρθωση. Αλλά προφανώς ούτε ο πρώτος γύρος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε ακόμη στις αρχές του πρωταθλήματος. Okay, ήταν ένα παιχνίδι, το χάσαμε, το πήρε η ανόρθωση. Πάμε για τη συνέχεια, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Θεωρείς ότι πρέπει να. Τώρα που είδατε την ανόρθωση, που είναι ο βασικός σας αντίπαλος, θεωρείς ότι πρέπει κάτι να αλλάξει, να βελτιώσετε ή... Και αντιστοίχως υπάρχει κάπου που νιώθεις ότι υπερτερείται της ανόρθωσης? Κοιτάξτε, το τι πρέπει να βελτιώσεις εξαρτάται πάντα και από σένα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον αντίπαλο σου. Χάσουμε, κερδίσουμε, πάντα κοιτάμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Προφανώς και θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, τις προπονήσεις μας. Μας οι ξένοι μας πριν λίγες μέρες έχει έρθει κοντά μας και έχει μπει στην προπόνηση. Οπότε σίγουρα θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, τις προπονήσεις και κοιτάμε μπροστά. Τίποτα δεν κρίθηκε. Και το πρωτάθλημα γενικά πώς το βλέπεις, με τον Κεραυνό πλέον να μην είναι στο προσκήνιο φέτος, είσαστε εσείς, είναι η ανόρθωση, αλλά είδαμε και την Έθανα είναι πολύ καλή και το Φίνικα και η Ενάδη κάνει μια μεγάλη νίκη σήμερα στην έδρα της Αναγέννησης. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα? Ναι, βασικά έκλεισε ο Κεραυνός, οι παίχτηρες διασπαστήκαν στις υπόλοιπες τρεις ομάδες. ΑΕΛ, Ανόρθωση και ΕΘΑ. Οπότε σίγουρα έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες επειδή έχουν πάρει τις παίχτηρες του Κεραυνού. Το βλέπω νομίζω λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος, γιατί είμαστε περισσότερες ομάδες. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Δεν θα είναι τόσο μονότονο. Πέτρα, σε ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ, γεια σας.